Τακτίδε ημέρα ο Ηρώδης, ενδυσάμενος αισθήτα βασιλικήν και καθίσας επί του βήματος, εδημιγόρη προς αυτούς. Κάποια μέρα που ορίστηκε, ντύθηκε ο Ηρώδης βασιλική λαμπρή στολή, κάθισε εις το βήμα και άρχισε να δημιγορεί. Αυτή η τακτή ημέρα είναι η ημέρα της θείας δίκης του Ηρώδου, η οποία έφτασε. Και αυτή την ημέρα την όρισε ο ίδιος. Αυτή την ημέρα θα τον τιμωρήσει ο Θεός. Είναι η ημέρα εκείνη που κατά τον Ιώσιπον ήταν η 1η Αυγούστου. Ο Ιώσιπος ήταν Εβραίος, αλλά ήταν φίλος των Ρωμαίων, ήταν λόγιος. Έγραψε κάποια συγγράμματα, μεταξύ αυτών ένα συγγραμμάτου που λέγεται «Εβραϊκή Αρχαιολογία» και αναφέρει ιστορίες της εποχής, γεγονότα. Είναι ιστορικός της εποχής του. Και βέβαια δεν έγινε ποτέ χριστιανός, ποτέ, και σας ξαναλέγω, ήταν και φιλορωμαίος. Ωστόσο, παρότι μπορούσε να είναι πολύ υποκειμενικός της κρίσης του, δεν πάβει από του να είναι ένας ιστορικός, που φυσικά λαβαίνουμε κατά κάποιο τρόπο υπόψη εκείνα τα οποία μας σημειώνει. Ο Ιώσιπος λοιπόν μας διασώζει ότι ήταν η 1η Αυγούστου και ήταν η δευτέρα ημέρα των αγώνων που εγίνονται στο στάδιο προς τιμήν του Κλαυδίου Κέσαρος. Ο Ηρώδης ενεφανίστη στο στάδιο ενώπιον πλήθους κόσμου με λαμπρή στολή. Για αυτή τη βασιλική στολή γράφει το εξής ο Ιώσιπος. Το γράφει και ο Λουκάς. Έχουμε μια συμφωνία. Γράφει και ο Λουκάς, γράφει και ο Ιώσιπος. Ακούστε τι γράφει ο Ιώσιπος στην αρχαιολογία του, στο 19ο κεφάλαιο. Λέει: «Στολήν εν δις εξαργύρου πεποιημένην πάσαν». Είχε ντυθεί, λέει, μια στολή που ήταν κατασκευασμένη από κλωστή ασημένια. Όπως τα γνωρίζετε, σήμερα έχουμε βέβαια χρυσή και αργυρή κλωστή, αλλά είναι νάιλον που δεν είναι πραγματικό ασήμι και πραγματικό χρυσάφι. Παλαιότερα έκαναν κλωστή από ασήμι και από χρυσάφι και κεντούσαν με πραγματικό χρυσάφι και με πραγματικό ασήμι. Ως θαυμάσιον υφήν είναι, παρήλθεν εις το θέατρον. Ήταν λαμπρή στολή, λέει στη συνέχεια. Ένθα τες πρώτες των ηλιακών ακτίνων επιβολές, όταν μπήκε πρωί, μπήκε μέσα εις το θέατρο, με τις πρώτες ηλιακές ακτίνες λαμποκόπησε η στολή. Επιβολές, ο άργυρος καταυγαστής δέχτηκε τις ηλιακές ακτίνες, έλαμψε, θαυμασίως απέστηλβε, θαυμαστά γυάλιζε, στήλβο, από στήλβο. Δηλαδή μπήκε στο θέατρο το πρωί, έπεσαν απάνω οι ηλιακές ακτίνες σε αυτήν την αργυροήφαντη στολή του και τον έκαναν πάρα πολύ λαμπρό. Αν έπρεπε να αναζητήσουμε το κεντρικό σημείο αυτού του χωρίου που μας γράφει και ο Ιώσιπος και ο Λουκάς, θα το βρίσκαμε κεντρικό σημείο. Θα το βρίσκαμε στο σημείο ότι ήταν λαμπρή η στολή του Ηρώδου. Πολύ αργότερα ο γιος του Ηρώδου, αυτού του Ηρώδου, ο Αγρίπας ο νεότερος, γιατί αυτός λέγεται ο Ηρώδης Αγρίπας, ο γιος του λέγεται ο Αγρίπας. Ο Αγρίπας λοιπόν ο νεότερος, όταν θα επισκέπτεται τον Φίστον στην ίδια πόλη, στην Κεσάρια, σας έλεγα την περασμένη φορά εκεί είχε ο Ηρώδης ανάκτορον, θα συνέβαινε το ίδιο φαινόμενο. Ακούστε πώς μας το περιγράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς και αυτό πάλι το φαινόμενο εις το 25ο κεφάλαιο των Πράξεων. Όταν τώρα ο Παύλος είναι δέσμιος στη φυλακή της Κεσαρίας και τον επισκέπτεται ο Αγρίπας των Φίστων των Ρωμαίων δίκητη μαζί με την Βερνίκη ή Βερενίκη ή Βερονίκη,
την αδελφή του. Αδελφή του ήταν μια γυναίκα εξόλης και προόλης, κακής φήμης, πολύ ωραία όμως. Σημειώνει τα εξής ο Ευαγγελίστης Λουκάς: τι ούνε παύριον ελθόντος του Αγρίπα και της Βερνίκης, που ήρθαν ο βασιλιάς και οι αδελφοί του να επισκεφθούν τον Φίστον, μεταπολής φαντασίας. Αυτό το μεταπολής φαντασίας λαμπρωτά τη στολή. Και εισελθόντον εις το ακροατήριον, γιατί είχε ζητήσει να ακούσει τον Παύλον ο Αγρίπας, για τον οποίον είχε ακούσει πολλά και ήθελε να έχει μία ιδίαν γνώμη, αλλά και ο Φίστος ήθελε να πάρει τη συμβουλή του Αγρίπα, το τι ο Παύλος επίστευε, τι επρέσβευε. Και ήρθε ακροατήριο πολύ, σύντε της χιλιάρχης και ανδράση, της κατεξοχήν ούση της πόλεως. Δεν πήγε ο λαός μέσα σε αυτή την αίθουσα, πήγε η πρώτη της πόλεως, και η πολιτική και η στρατιωτική, χιλίαρχη και τα λοιπά. Θα λέγαμε χιλίαρχος κάτι περίπου στρατηγός, κάτι περίπου. Συνεπώς, πώς μπήκαν μετά πολλής φαντασίας, βαρύ την ιστολή. Και βλέπετε ότι οι άνθρωποι, οι κούφοι, προσπαθούν να αναπληρώσουν αυτό το κενό της κουφότητός των με μια εξωτερική λαμπρότητα, να πέσουν τα μάτια επάνω εις τη λαμπρή στολή. Κάποτε σας έλεγα, ήμουν ένα παιδί έφηβος, πήγαινα σε μια δασκάλα, μάθανε εκεί κάτι λίγη μουσική. Μπαίνει η κόρη της μέσα και λέει, μαμά, να πάω στη φιλανάδα μου. Όχι, λέει, παιδί μου, δεν είναι καλό κορίτσι. Μα αφού φοράει και ρολόι. Κριτήριο ότι ήταν καλό κορίτσι. Σε κούφιες εποχές οι κούφιοι άνθρωποι εμφανίζονται με κάτι τέτοια εξωτερικά πράγματα, με τον πλούτο τους, με το πολυδάπανο αυτοκίνητό τους, με το πλούσιο σπίτι τους και ούτω καθεξής. Αγαπητοί μου, ας το ξέρουμε ότι η εσωτερική και η εξωτερική αξία είναι ποσά αντιστρόφως ανάλογα. Όσο πιο πολύ αξία έχεις εσωτερική, είσαι σοφός, είσαι ενάρετος, τόσο πιο απλά ντύνεσαι, αλλά και αντίστροφα. Βλέπετε ότι η εσωτερική γυμνότητα προκαλεί το εξωτερικό ντύσιμο και το στόλισμα. Αισθάνεται κανείς μειονεκτικά όταν μέσα του βλέπει την γυμνότητά του, την μη αξία του, και προσπαθεί να συμπληρώσει. Είναι ψυχολογική ανάγκη, ξέρετε αυτό, είναι ψυχολογική ανάγκη. Προσπαθεί να συμπληρώσει με κάτι το εξωτερικό. Ο σοφός και ο ενάρετος δεν έχουν ανάγκη. Όπως η χρυσή λίρα, όπου και να την πετάξεις και εις τον βόθρον, δεν χάνει την αξία της. Είναι λίρα. Έτσι λοιπόν, ο άνθρωπος αισθάνεται ψυχολογική ανάγκη να δείξει ότι αξίζει, όταν δεν αξίζει, με κάτι το εξωτερικό. Ο Αδάμ, επειδή ξεντήθηκε εσωτερικά, έχασε τη χάρη του Θεού, φρόντισε να ντυθεί εξωτερικά. Επειδή εσωτερικά ξεντήθηκε, γι' αυτό έσπευσε να κρυφτεί και να επιράψει, να κάνει ένα επίραμα φύλων σικής για να κρύψει την γυμνότητά του. Αλλά και ο Θεός έντυσε τον Αδάμ, ακριβώς γιατί έφυγε ο εσωτερικός πλούτος, το περιεχόμενο εκείνο το οποίο θα άξιζε πραγματικά. Γι' αυτό όταν κάποτε ζητούμε από έναν άνθρωπο να είναι απλός, πολλές φορές λέμε σε έναν άνθρωπο να είσαι απλός, να ντύνεσαι απλά. Πόσες φορές το έχω πει αυτό σε κοπέλες, σε αγόρια, εφήβους, παιδί μου, λιγάκι πιο απλά, μην ντύνεσαι έτσι, ιδίως κορίτσια που φορτώνονται και προκαλούν. Νομίζω ότι δεν θα ήταν πάρα πολύ η συμβουλή αυτή τέλες φόρος,
δεν θα είχε αποτέλεσμα εάν δεν φροντίζαμε αυτόν τον άνθρωπο να του δώσουμε περιεχόμενο. Δηλαδή ο άνθρωπος πρέπει να αρχίσει να αποκτάει περιεχόμενο και τότε θα γίνει απλός και το ντύσιμο θα είναι απλό και οι τρόποι θα είναι απλοί. Γιατί έχει εσωτερικά πραγματικά γεμίσει.